Πώς γίνεται να μοιάζει με 45 ενώ σε 55. Τι κάνεις δηλαδή. Lifting δεν έχω κάνει πάντως, όχι. Δεν έχεις κάνει lifting. Τι κάνεις, παιδί μου, δηλαδή γυμνάζεσαι, τι κάνεις. Καλά, τρως ούτε... λίγο γιατί είσαι αδύνατη. Τρώω, ναι, προσεκτικά, γιατί το, κοίταξε, το σώμα ενός τοπιού είναι εργαλείο, είναι. Ούτως ή άλλως. Οπότε το προσέχω. Πας γυμναστήρια και τέτοια ή όχι. Πάω γιόγκα, κάνω γιόγκα. Θα κάνεις γιόγκα. Ναι, κάνω γιόγκα πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι η γιόγκα είναι η καλύτερη εκγύμναση για όλους μας και πόσο μάλλον για τους τοπιούς. Να σου πω κάτι, το γεγονός ότι πάντα ήσουν, όσο σε θυμάμαι εγώ ρε παιδί μου, ποτέ δεν ήσουν μόνοι σου, ήσουν πάντα σε σχέση. Και τώρα έχεις μια πολύ ωραία σχέση με τον φίλο μου τον Κυριάκο, τον γνωστό μου τον Κυριάκο. Και είστε χρόνια μαζί, πόσο είστε τώρα. Είμαστε τρία. 2,5-3 χρόνια. Αυτό έχει κρατήσει σε μια ασφάλεια και σε μια πνευματική υγεία ότι δεν αναλωνόσουν σε εφήμερες σχέσεις, ότι πάντα είχες μια σταθερότητα, είχες ένα σημείο αναφοράς. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν όμως και περίοδοι. Δηλαδή, έχω περάσει πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους που ήμουν μόνη μου. Υπήρχαν, ξέρω, 3 χρόνια που ήμουν μόνη μου. Α, ήσουν μόνη σου και τέτοιες... Και υπήρχε βεβαίως μια ωραιότατη σταθερότητα μοναξιάς. Την οποία την απόλαυσα πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα με τη μοναξιά. Σε ποιες φάσεις της ζωής σου πέρασες καλύτερα, στις μοναξιές σου ή στις σχέσεις σου μέσα? Στις σχέσεις όταν ήταν καλές και βεβαίως στη μοναξιά, γιατί εκεί πια κάνεις ό,τι θέλεις. Όπως λέει και η μαμά μου, υπάρχει μία ρίση ότι μοναχός χόρευε και όσο θέλεις πίδα. Ναι. Αυτό.